Δεν σου έχει πει τίποτα. Όχι. Σίγουρα. Ναι. Αλήθεια, αλήθεια, συγγίζουμε όλοι. Γιατί έχεις ένα καφέ εδώ πέρα. Μπαμε, θα να πίνω. Βάζω εδώ πέρα, σε σένα. Ότι τι θα πεις εσύ, ας πούμε. Είστε έτοιμοι. Μας αγαπητάνιε. Λες και έχω φέρει εδώ την Πάπυρος Λαούς Μπριτάνικα. Να γράψω. Λοιπόν, μικρό το επεισόδιο. Ένα μικρό επεισόδιο. Έλεγες ρωτησούλες μπορεί, να περάσει η ώρα. Λοιπόν, είμαστε. Τι γελάσατε. Όχι να κάνουμε τέτοια φάση. Κοίτα μου. Πάμε πάλι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη quiz. Το ζητήσατε, το θέλατε και λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο και είναι πάλι. Μπορεί να με κουνιέσαι την όπλα που παρουσιάσατε, παιδιά. Με κουνιέσαι και μην χτυπά τα χέρια στο τραπέζι. Μου έχουν στείλει πόσα μηνύματα στο Instagram σε βρίζουν τα παιδιά. Από τη μία πλευρά, όπως ξέρετε, έχουμε τον υπερπροταθλητή πλέον, Αντρέα. Μπράβο, χειροκρότα ρε, πάνω από εμάς. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος σήμερα έχει έρθει εδώ, μου έχει πει έχει διαβάσει. Όχι. Για να πάρει ρεβάνς. Σας έχω για πλάκα. Και από πίσω από την κάμερα έχουμε new entry στο κανάλι. Τον Άρη, πες γεια στα παιδιά. Γεια στο παιδιά. Ευγενικός. Είναι ο μόνος εδώ πέρα που έχει ένα επίπεδο. Ναι. Και ένα που δεν έχει, για να ισορροπεί την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το σημερινό quiz είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Γιατί πρώτον θα ξαναγυρώ τον εξεφτύλα και λυσάει που βλέπω από κάτω και τον κράζει στα comments. Και δεύτερον, ήθελα να το κάνω λίγο πιο διασκεδαστικό, ρε παιδάκι μου. Λίγο πιο. Μπορείς να με σχολιάζεις. Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία παιχνιδιού. Η οποία λέγεται 1 στα 4. Εδώ σε θέλω. Γιώργο, περνάς πολύ καλά. Πρέπει να. Τώρα δεν γαμίστε. Λοιπόν, τι θες. Θυμάσαι ποια είναι τα κόμματα. Θυμάμαι, ναι. Κορώνα. Κορώνα είναι αυτή εδώ. Τι είναι αυτό. Αυτό το πράγμα τέλο πάντων. Και εσύ γράμματα, έτσι. Πάμε. Θα αφήνετε να πέσει κάτω. Την προηγούμενη φορά και θα τα κόψω τα γυαλιά. Θα κάνετε χέρι πάνω. Τίποτα να πέσει. Πάλι σου. Ωραία, Ιωνή. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1 στα 4, έφυγε. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι στο 1 στα 4 έχουμε μία ερώτηση και από κάτω 4 επιλογές. Πώς ήταν στο ποιο θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, μόνο που σε αυτή την εκπομπή δεν θα γίνει κανένας εκατομμυριούχος. Πάμε. Πρώτη ερώτηση, Γιώργος, ξεκινάμε. Στην ταινία The Matrix, ο Νίο παίρνει ένα χάπι. Τι χρώμα ήταν? Α. Κίτρινο. Β. Μπλε. Γ. Κόκκινο. Δ. Πράσινο. Έλα, πήρε το κόκκινο. Τελευταία σου απάντηση. Τελευταία σου. Πρώτη και τελευταία. Το κόκκινο. Σωστό. Αυτά πιάνουν από ένα βαθμό. Και από τα υπόλοιπα. Όλα ένα βαθμό πιάνουν. Λοιπόν, Αντρέας, δεύτερη ερώτηση. Ποιος Αμερικανός ηθοποιός που είναι και σκηνοθέτης έχει πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλές εμβληματικές σπαγκέτι western ταινίες? Σπαγκέτι western είναι αυτά τα παλιά που βλέπουν παππούς. Τα western. Ναι. Α. Λεωνάρντο Ντικάπριο. Β. Σον Κόνερι. Γάμα, Αντώνιο Παντέρας, Δέλτα, Κλίντ Ίστγουντ. Δέλτα. Το Δέλτα. Ναι, τι να το σκεφτώ. Στην τύχη το πες. Ναι. Ω, είναι και τυχερό. Λοιπόν, σωστή απάντηση ο Ανδρέας. Το όνομα μόνο και μόνο. 1-1. Έχουμε ντέρμπι για μία ακόμα φορά όπως το προηγούμενο βίντεο, αλλά μετά ξέρετε τη συνέχεια. Επόμενη ερώτηση. Σωστό είναι δυνατό. Το κεφάλι ποιου ζώου βρήκε στο κρεβάτι του ο σκηνοθέτης στην ταινία Ο Νονός? Όχι ο σκηνοθέτης ο κανονικός, στην ταινία ήταν σκηνοθέτης αυτός. Πάμε. Α. Σκύλου. Β. Αλόγου. Γ. Αρνιού. Δ. Γάτας. Πανεύκολη ερώτηση. Εύκολη. Πες μου ότι δεν το ξέρεις τώρα. Δεν έχω δει καν την ταινία. Ορίστε. Το ξέρεις, Αρή. Ναι. Μπορείς να φέρεις τον Άρη εδώ να παίξει. Ξέρεις. Λέω εγώ τώρα. Για πες τα πάλι. Λοιπόν, Α. Σκύλου. Β. Αλόγου. Γ. Αρνιού. Δ. Γάτας. Έχεις 20 δευτερόλεπτα να απαντήσεις. Ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Μετράω από μέσα μου, με πιστεύεσαι? Όχι. Ποτέ. Άρη, μέτρα εσύ από μέσα σου, φίλε. Και μόλις φτάσεις στο 10, μέτρα φωναχτά. Πάμε. Ξεκίνα. Θέλεις να την ξαναπώ την ερώτηση? Πάμε, έλα, πάει. Πες την. Δεν την ξαναλέω. Ναι, έχω πει δύο φορές. Τι βρήκε στο κρεβάτι? Αυτό δεν είπα. Κατά τα σκεπάσματα. Βρήκε στο κρεβάτι. Τι σημασία έχει, Γιώργο? Δηλαδή, ότι σε άλλες ταινίες έχει βρει και πάνω από τα σκεπάσματα. Έχουμε βοήθεια εδώ σήμερα. Όχι.
Πόσα θες, πες. Θες και πολλαπλής επιλογής, θες και βοήθεια. Αυτό είναι βοήθεια από μόνο του. Άλογο ή πρόβατο ήτανε. Εκτός από τα ράδιο. Το πρόβατο δεν είπα πρόβατο. Είπα αρνή. Αρνή, όχι. Εσύ ακόμα θα είσαι στο 10. Δεν μετράω. Δεν λέγε ρε. Έλα, άλογο. Ξεκίνα από το 10. Άλογο. Αλόγου. Τελευταία απάντηση. Αλόγου. Τελευταία απάντηση, σίγουρα. Αλόγου. Σωστό. Κατά τι είχε. Κατάστρωσε αυτό, γι' αυτό ήθελε. Έτσι, γιατί ο κολόχαρδος. Λοιπόν. Κι εγώ, δεν έχει το πρόβλημα. Είσαι έτοιμο, είσαι έτοιμο. Δεν μας είπε, όχι, αυτό θα βρίσκουμε. Δεν είμαστε στην εκπομπή εδώ πέρα για να βρίσκουμε σένα, για να μην μάθω είμαστε. Είσαι έτοιμος. Ναι. Για ποια ταινία κέρδισε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ το πρώτο του Όσκαρ σκηνοθεσίας. Πρώτον, διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Δεύτερο, που το E.T. Τρίτο, Jurassic Park. Ή τέταρτο, η λίστα του Σίτλερ. Το Jurassic Park θα πω. Τελευταία σου απάντηση. Ναι. Λάθος. Είσαι έτοιμος για το επόμενο ερώτηση. Φύγαμε. Ποιος ηθοποιός πήρε τη θέση της Katie Holmes για το ρόλο της Rachel Dawes στο Batman The Dark Knight μετά την αποχώρησή της. Α. Maggie Gyllenhaal. Β. Cindy Crawford. Γ. Jennifer Aniston. Δ. Kirsten Dunst. Για αρχή μπορείς να αποκλείσεις κάποιες. Την Aniston. Μόνο αυτή ξέρω. Για μας. Και καλές γιορτές σε όλους, έτσι δεν το είπα πριν, θα το έλεγα στο τέλος, αλλά σας το λέω από τώρα, γιατί είναι μερικοί που δεν τα βλέπετε μέχρι το τέλος το βίντεο. Άντε να πούμε. Για πες. Εσύ γιατί πιες καφέ, σου είπα παρουσιάζεις να πιες καφέ. Μπορώ να πει. Η δεύτερη. Δεν θυμάμαι κάπως, η Κρίστη κάτι. Η Σίτι Κροφόρ. Θα έλεγα τη Μάγκη, αλλά η Σίτι. Τελευταίο σου απάντηση, έτσι. Ναι. Λάθος. Ουουου! Πρώτη ήταν. Η Μάγκη και η Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν. Άντιμε. Τι κρίμα που δεν το βρήκε. Επόμενη ερώτηση για τον Αντρέα. Ετοιμός. Πάμε. Ποια είναι η πιο κερδοφόρα R-rated ταινία όλων των εποχών. Α. Deadpool. Β. Joker. Γ. The Ring. Ή Δ. Requiem για ένα όνειρο. Ξεκινάνε τα 20 δευτερόλεπτα από τώρα. Joker. Τελευταία σου απάντηση. Ναι. Πολύ σωστά. Τι είναι το R-rated. Στην πρώτη φάση των παιχνιδιών, στο 1 στα 4 δηλαδή, ο Γιώργος έχει 2 πόντους και ο Αντρέας έχει 2 πόντους. Μιλάμε για ντέρμπι. Και πάμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι, το συναντήσαμε και στο προηγούμενο, το αλήθεια ή ψέμα. Φύγαμε. Λοιπόν, στο αλήθεια ή ψέμα λέω ένα συμβάν, λέω μια πρόταση και οι παίκτες πρέπει να μαντέψουν αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Εύκολο. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έτοιμος. Ναι. Δεν σε βλέπω τόσο έτοιμος ένα. Εγώ δεν πήγαινε. Έτσι, πως είμαι έτοιμος. Κορώνα γράμματα, ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Αλήθεια ή ψέμα, ξεκινάμε τώρα με την πρώτη ερώτηση. Αντρέα. Ναι. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Τιτανικός James Cameron ζωγράφησε ο ίδιος το γυμνό πορτρέτο της Kate Winslet. Αλήθεια. Τελευταία σου απάντηση. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, Αντρέας, ένας βαθμός. Επόμενη ερώτηση. Η ταινία Paranormal, όχι ερώτηση, αλήθεια ψέμα. Η ταινία Paranormal Activity είχε budget άνω των 500.000 δολαρίων. Αλήθεια ή ψέμα. Άνω των 500. Ναι. Μα. Έλα, κοίτα, έχω κάνει δουλειές αύριο. Αν είχε πάνω από μισό εκατομμύριο. Ναι, ο καφέ τι θα λέει ο καφές, ξέρεις να διαβάζεις τον καφέ. Ναι, όχι. Πήρες εσπρέσο. Ας έπαιρες γλυκό. Έλα, δεν είχε πάνω από τα. Δεν είχε πάνω από 500 δολάρια. Είναι τελευταία σου τέτοια. Ναι, άρα είναι ψέμα. Ναι. Σωστά. Επόμενο αλήθεια ψέμα για τον Αντρέα. Ο Τσουμπάκα, έχουμε δει και πρόσφατα Star Wars. Τι είναι αυτό το πράγμα, τα έχετε δει όλα. Ο Τσουμπάκα από τις ταινίες Star Wars. Τον Τσουμπάκα, μάλλον από τις ταινίες Star Wars. Ο George Lucas τον εμπνεύστηκε από το σκύλο του. Αλήθεια ή ψέμα. Τι σκύλο έχει. Το ξέρω εγώ, τι σκύλο είναι αυτό. Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια. Ναι. Είσαι σίγουρος. Ναι. Σιγουρότατος. Ναι. Τελευταία σου απάντηση. Ναι. Ήταν αλήθεια. Ρε φωμά, είναι δυνατόν το βγάζεις από το μυαλό σου. Αλήθεια, τι είναι. Αφού το προηγούμενο ήταν ψέμα. Ποιο. Αυτό που είπα σε σένα. Ναι, είναι δυνατόν να το βγάλω από το μυαλό μου. Θα μπορούσα να πάρω την αλήθεια και να πω ένα άλλο. Το συνθρυπιό, ο τέτοιος το εμπνεύστηκε από την καφετιέρα του. Όντως. Και να ήταν ψέμα. Άμα δεν κόβει το ρημάδι. Επόμενη ερώτηση ποιος είναι. Εγώ. Λάθος. Πάμε. Πάμε. Είσαι έτοιμος. Φύγαμε. Ο Tom Cruise είχε προταθεί για να παίξει στην τριλογία Batman του Christopher Nolan. Ναι. Σωστό.
Ψέμα. Όχι! Πώς σου φάνηκε! Όχι! Πώς σου φάνηκε! Πόσο σίγουρο. Μπροστά ο Ανδρέας. Δεν σε βλέπω καλά. Γιατί το επόμενο παιχνίδι είναι το βρες την ταινία. Φύγαμε. Τι βρες την ταινία, ρωμά. Λοιπόν, πάλι και αυτά ζωνοχλούνε. Τα προηγούμενα ζωνοχλούνε και αυτά ζωνοχλούνε. Στο βρες την ταινία, τι κάνουμε. Περιγράφω εγώ στους δύο παίκτες μία ταινία, την υπόθεσή της, και αυτοί προσπαθούν να καταλάβουν από αυτό που τους περιγράφω για ποια ταινία μιλάμε. Αλλά όποιος με σταματήσει πρώτος. Αυτός που θα με σταματήσει πρώτος όμως, εάν το πει λάθος, χάνει έναν βαθμό. Και ο άλλος μπορεί να απαντήσει σωστά και να πάρει έναν βαθμό, ή να πει και αυτός κάτι λάθος και να πάρει και αυτός μείον ένα. Οκ, είσαστε έτοιμοι. Πάμε. Ξεκινάμε. Όποιος θέλει, χτυπάει το χέρι του, όχι πολύ δυνατά γιατί έχω τα μικρόφωνα πάνω στο τραπέζι, χτυπάει το χέρι του εδώ στη μέση. Βασικά βάζει το χέρι του εδώ στη μέση. Ένας νεοϊορκέζος detective προσπαθεί να σώσει τη γυναίκα του, η οποία έπεσε θύμα απαγωγής Γερμανών τρομοκρατών κατά τη διάρκεια ενός χριστουγεννιάτικου πάρτι. Ο Ανδρέας κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να τη βρει γιατί δεν την έχει δει. Γιατί ξέρω ποιες έχει δει. Και άμα το ξέρει. Ποιες ταινίες έχει δει. Εσύ μπορεί και να το ξέρεις, αλλά. Τι Γερμανών ρε Θωμά. Τι Γερμανών ρε. Λοιπόν, θέλετε να την ξαναπώ την ερώτηση. Ναι, την ναι, ερώτηση. Ναι. Την περίληψη. Όχι, δεν υπάρχει βοήθεια. Αν θέλω, εγώ θα σας δώσω. Ναι. Αν κάποιος από τους δύο δηλαδή θέλει βοήθεια, ζητάς εσύ βοήθεια. Δηλαδή, εσύ την ξέρεις, ε. Τι δεν έχω βάλει τον Άρη εδώ πέρα. Θέλετε βοήθεια. Δώσε κι άλλα στιγμή. Σου βάζω αυτούς να παίξουν, γιατί δεν φωνάζω κανένα. Φέρω τον Όσκαρ να παίξει εδώ. Ποια περισσότερα θα ξέρει. Λοιπόν, παίζει ο Μπρους Γουίλις. Τι άλλο, σου περιέγραψα όλη την υπόθεση της ταινίας. Σου είπα και ποιος ηθοποιός πρωταγωνιστή. Τι άλλο θες να σου πω δηλαδή. Συμπροταγωνιστές. Σίγα μη σου πω και ποιος τη σκηνοθέτησε. Να ρωτήσω κάτι. Και ποια είναι η πρώτη λέξη. Να ρωτήσω κάτι. Ο τίτλος της ταινίας είναι 5 λέξεις. Όχι. Α, ναι, μόνο αυτή ξέρουμε. Μόνο αυτή ξέρουμε, ρε. Δύο λέξεις. Θυμόμαστε να το βρούμε. Δύο λέξεις είναι. Το ρισκάρω, δεν ξέρω. Ξεφτύλα είναι γίνει τώρα τα παιδιά, τώρα χτυπιώνται στο όπιτο λόγιο πάνω πάντα και πάλι. Χτυπιώνται, το ξέρουν όλοι. Ποια είναι. Δύο. Τέλος. Βλέπω άλλη Bruce Willis. Πότε έχει βγει. Ένα. Πες μας κάτι. Ένα. Τέλος, λοιπόν, πάει άκυρη αυτή. Δεν σας λέω. Λοιπόν, επόμενο. Το Die Hard, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Δεν το είπες αν είναι πέντε. Πάμε, φύγω, βρε. Πάμε, δύο λέξεις, δεν το πω. Γιατί δεν το έλεγες. Άμα το έλεγες, θα το πιάνα και ελληνικά να το βάζεις. Εγώ δεν λέω τι σχέση, δεν θέλω. Άμα το ξέρετε και στα ελληνικά, μου λέτε ελληνικά. Ωραία. Κοίτα πώς τον άφησες, κοίτα. Επόμενη. Όχι. Επόμενη ταινία. Πάμε. Ένας βιομηχανικός κατάσκοπος και διεθνής φυγάς μπορεί να εισβάλλει στα όνειρα των ανθρώπων και να τους αποσπά πολύτιμα μυστικά. Ο Χριστός και η μάνα. Περίμενα. Πες το πάλι, έλα. Πες το πάλι, διδάξα. Αχ, κάτσε γιατί είμαι και τον Τζάκι. Είναι μοναδική στο είδος της. Δεν υπάρχει άλλη. Είναι από τις πιο γνωστές ταινίες όλων των εποχών, από τις πιο καλές ταινίες όλων των εποχών, από τους σκηνοθέτη όλων. Δεν έχει δει κάποιος από τους δύο. Δεν ξέρω εσύ, από το λογικά εσύ δεν την έχεις δει, όχι. Αυτός σίγουρα την έχει δει. Πες το και μου προλάβει, ρε. Πες ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Εσύ αν πεις. Εγώ. Το γράφω. Είμαι έτσι ξέρει. Εντάξει, να μην το ξέρει ο Ανδρέας, το κατανοώ. Γιατί ξέρω ότι δεν την έχει δει την ταινία. Αλλά εσύ. Στα όνειρα. Τι τριαντάφυλλο. Είχα ζυγιάνει μόνο στα όνειρα. Έλα, Αντρέα. Λοιπόν, να βοηθήσω γιατί είστε βλαμμένοι και δύο τώρα. Με νευριάζετε. Κοινοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Πώ. Μην ρωτά σε μένα. Inception. Κι εγώ αυτό θα έλεγα. Αν δεν είναι αυτό. Για να το λε. Σωστό. Ναι, εγώ αυτό θα έλεγα. Επόμενη ταινία. Σα θέλω τον Οτού. Ναι. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος γίνεται μέλος μιας ομάδας ανταρτών του κυβερνοχώρου που υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι ένα εικονικό περιβάλλον ελεγχόμενοι από μηχανές. Μηχανές. Πες. Έχεις βάλει το χέρι κάτω, πρέπει να πεις τώρα. Το ξαναπείς άλλη μια. Όχι. Τυπικά. Όχι, έβαλες το χέρι κάτω, με σταμάτησες. Που σημαίνει ότι πρέπει να με απαντήσεις τώρα. Δεν μπορώ να σου το ξαναπώ. Κατευθείαν πράγμα, θα πας μείον ένα. Θα πας μείον ένα. Τρία. Κάτε, έπα! Δύο! Δέκα δεν έχω! Ένα! Όχι, έβαλες το χέρι κάτω, παπαντής απευθείας! Άρα σημαίνει το ξέρεις, μείον ένα! Μάτριξ, έλα! Μάτριξ! 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 Θα φύγω! Μάτριξ! Μάτριξ! Είναι το Μάτριξ! Θα πας μείον δύο! Άντε, ας το πιάσω! Είναι το Μάτριξ!
Ποιο 90. Στο 95. Στο 100. 1-2. Στο 100 με πέναλτι. Τελευταία ταινία που θα κρίνει το match. Άμα έρθει ισοπαλία δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα βρω ερωτήσει τώρα και εκεί τώρα. Θα πω εγώ από το κεφάλι μου. Σα θέλω γρήγορο. Εάν βάλετε ξανά το χέρι κάτω, θέλω απευθεία απάντηση. Απευθεία. Έτσι και δεν απαντήσετε απευθεία, πάει μείον ένα. Το λέω από τώρα, το ξεκαθαρίζω. Και χαριστικά τώρα στο δυνατό πόντο. Λοιπόν, ένα μυστικό αστυνομικό διεισδύει σε μία συμμορία που διοργανώνει παράνομους αγώνες αυτοκινήτων για να ανακαλύψει ποιοι βρίσκονται πάνω από μία σειρά ληστείων σε φορτηγά που μεταφέρουν DVD. Έλα, ποιο! Φάσε βγει. Να τελειώσεις, ρε! Θα σου φάνηκε! Με σταματάτε όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται. Όχι, παραφή! Και εσύ μετά, άργησε. Από εδώ άλλος. Δεν το πάμε καλά. Λοιπόν, το σκορ είναι... Έλα, ρε. Λοιπόν, ξαφνικό θάνατο. Κανονικά έχει κερδίσει ο Ανδρέας τώρα. Πού σε έχει κερδίσει ο Ανδρέας? Γιατί πρέπει να την πει. Μου βάζει το χέρι κάτω. Να σκεφτώ. Ποια ταινία. Γιατί δεν έχω χρόνο να παίζω. Γιατί έχει βάλει το χέρι κάτω. Τι έγινε. Απαντά απευθεία. Από πού και σου πω. Αφού το θα το πάρω από πάνω. Γιατί τρώω το χρόνο του. Γιατί μπορεί να απαντήσει ο άλλο. Τι είναι μπορεί να απαντήσει αφού εγώ το πήρα. Εσύ μπει συμφωνή, θα γίνει. Είναι άδικο αυτό. Όχι, δεν είναι άδικο. Άδικο είναι το ότι είσαι άσχετο. Και έχει έρθει πάλι 5-5. Λοιπόν. Ξαφνικό θάνατο, τελευταία ταινία που περιγράφω. Όποιο την πει σωστά κερδίζει. Ή όποιο απαντήσει λάθο χάνει. Επαναλαμβάνω, εγώ περιγράφω και όποιο καταλάβει, όποτε καταλάβει, ποια ταινία είναι, με σταματάει απευθεία εκείνη την ώρα και λέει τη σωστή απάντηση. Κομπλέ! Ε! Τώρα τι, από όχι. Τώρα, τι, ναι, εσύ, κομπλέ και εσύ. Ναι. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ένα νέο αγόρι. Το οποίο είναι στο στρατό του Χίτλερ, ανακαλύπτει ότι η μαμά του κρύβει ένα εβραίο κορίτσι στο σπίτι του. Το ρισκάρω. Πήγα σε μία πρόσφατη για να ρε φίλε, για να μπορεί να το ξέρετε. Να το ρισκάρω και να χάσω ένα ζωή. Να το πω τώρα ή να μην το πω. Το θυμάσαι εσύ, δεν θα μου το πεις, το πω εγώ, το πάρω εγώ πάνω. 9. Τι να το πω. Βλαμίνη ρε, και δύο. Κοίτα τα ανταγωνιστικότητα, δεν από δέκα ένα. Ρε δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Εντάξει, το αφήνω. Έχω νικήσει. Τζότζο Ράμπιτ. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Πες το ρε Αντρέα. Άστα σου την έχω δει εγώ. Άστα σου, ούτε εγώ την έχω δει. Σε έτοιμη δεύτερο ξαφνικό θάνατο, έχετε κότες και δύο. Ένας πρώην εκτελεστής φεύγει από τη συνταξιοδότηση και επιστρέφει όταν οι γκάγκστερ σκοτώνουν τον σκύλο του. Και παίρνω τα πάντα από αυτό. Τζον Γουίκ, αντενιά! Όχι. Του βάλε σε μπουκέτα. Έλα μέσα. Του βάλε σε μπουκέτα. Και ο νικητής είναι ο Γιώργος. Επιτέλους, για να μην με πρίξει μετά, για να μου τα κάνει τέτοια άμα είχαν πάλι. Με σκορ πόσο? 5-6-5. Ένα-ένα δηλαδή στην ουσία, στις νίκες. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Από εσάς θέλω να μου πείτε αν γουστάρατε τον τρόπο που έγινε τώρα το quiz ή αν το γουστάρατε πιο πολύ το προηγούμενο. Δεν νομίζω. Νομίζω πως σας αρέσει πιο πολύ αυτό. Πείτε και τις ιδέες σας. Τι άλλο παιχνιδάκι θέλετε να παίξουμε στα πλαίσια του quiz, ρε παιδί μου. Και ξέρετε, αν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Ξέρετε, subscribe αν είστε καινούργοι στο κανάλι. Για ταινίες μιλάμε γενικά σε αυτό το κανάλι. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Αυτά. Καλά να είστε γενικά μέχρι το επόμενο βίντεο και. Τα λέμε, πείτε γεια ρε μου, κοιτάτε. Άντε γεια. Άντε γεια να πούμε. Άντε γεια. Άντε να πούμε. Τώρα κι εσύ.